Τρία βατράχια γύρισαν ένα μεσημέρι πηδώντας σπίτι τους και φώναζαν από μακριά. «Πατέρα, πατέρα, έλα να σου πούμε τι είδαμε». Ο πατέρας τους, ο γεροβάτραχος, βγήκε έξω και τα ρώτησε τι είδαν. «Πατέρα, είδαμε τώρα δα το μεγαλύτερο τέρας του κόσμου», φώναξε ένα βατραχάκι. «Ήταν πελώριο, είχε κέρατα στο κεφάλι, μια μακριά ουρά και τόσο χοντρά ποδάρια». «Μα αυτό δεν ήταν τέρας, παιδιά μου», είπε ο γεροβάτραχος. «Είναι το βόδι. Κοιτάξτε, θα δοκιμάσω κι εγώ, θα φουσκώσω και θα γίνω κι εγώ τόσο μεγάλος όσο το βόδι». Και ο βάτραχος φούσκωσε την κοιλιά του. «Ήταν τόσο μεγάλο όσο εγώ τώρα?», ρώτησε. «Πολύ, πολύ μεγαλύτερο, πατέρα», φώναξαν τα βατραχάκια. Τότε ο γεροβάτραχος φούσκωσε ακόμα πιο πολύ και ξαναρώτησε τα παιδιά του αν το βόδι ήταν τόσο μεγάλο. «Μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο, πατέρα», φώναξαν με μία φωνή τα βατραχάκια. «Και αν ακόμα φουσκώσεις ώσπου να σκάσεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ να γίνεις όσο το τέρας που είδαμε στο λιβάδι». Ο γεροβάτραχος πειράχθηκε με αυτά τα λόγια. Έβαλε όλα τα δυνατά του, φούσκωσε, ξαναφούσκωσε, ώσπου... έσκασε με κρότο στα αλήθεια. Επιμήθειον, η αλαζονία μας οδηγεί στην καταστροφή.